απαντήσεις, κύριε Ζαχαριάδη, που έχει να δώσει η κυβέρνηση και ελπίζουμε να ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση. Να μην σκοτεινιάσει κι άλλο. Εσείς τι βλέπετε? Κοιτάξτε, καταρχήν θεωρώ απολύτως θετικό το γεγονός ότι θα γίνει μια αναλυτική κοινοβουλευτική συζήτηση γύρω από αυτά τα ζητήματα. Επίσης θεωρώ θετικό το γεγονός ότι με την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού και την επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής μετατέθηκε αυτή η συζήτηση ώστε να μπορέσει να είναι παρόν, διότι θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα είχαν αρχίσει και σηκωνόταν ένας κουρνιαχτός επικοινωνιακός γιατί δεν έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας. Μήπως, για να βάλει πλάτη στον Πάνο Καμένο, σας λένε τώρα. Όχι, το ανάποδο λέω. Όχι, το ανάποδο τώρα λέω. Σας λένε αυτό. Ναι, όμως. Λέω ότι. Δεν ήταν και υποχρεωμένο. Και κάντε σωστά που το επισημαίνετε. Τη μία μας λένε αν δεν έρχεται, δεν έρχεται, άρα δεν τον στηρίζει, άρα υπάρχει πρόβλημα μέσα στην κυβέρνηση, χαμός, τσακωμός. Τώρα έρχεται, λέει, για να βάλει πλάτη, γιατί αν δεν έρθει θα το τραβήξει τα αυτιά κτλ. Εσείς τι γνωρίζετε για τη σημερινή συζήτηση? Θα πάμε σε μια συζήτηση συγκρουσιακή? Θα πάμε σε μια συζήτηση που θα ξεκαθαρίσει το πράγμα, θα υπάρξουν επιχειρήματα, θα υπάρξουν έγγραφα που θα παρουσιάσει η κυβέρνηση που θα λύνουν αυτό το μυστήριο? Γιατί υπάρχει ένα μυστήριο. Κοιτάξτε, εγώ λέω να περιμένουμε μερικές ώρες να δούμε το διάλογο. Καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο εγώ εδώ να υποκαταστήσω είτε κάποιον καθηγητή, αρμόδιο υπουργό είτε οποιοδήποτε άλλο. Τι μαθαίνετε εσείς, ποια είναι η δική σας αίσθηση? Η εκτίμησή μου είναι ότι θα μπορέσουν να δοθούν απαντήσεις, θα υπάρξουν επιχειρήματα. Και νομίζω ότι μετά το τέλος της ημέρας το θέμα αυτό θα κλείσει. Μάλιστα, και το λέω αυτό διότι ο ελληνικός λαός και η ελληνική οικονομία έχουν υποφέρει πολλά. Υπάρχουν δηλαδή στοιχεία, κύριε Ζαχαριάδη, που αποδεικνύουν ότι η υπόθεση αυτή είναι καθαρή? Γιατί το να το λέμε με το στόμα δεν λέει τίποτα. Εγώ είδα την αντιπολίτευση να παρουσιάζει μια βροχή εγγράφων που να δείχνει ότι υπάρχει μια, πώς να το πει κανείς, υπάρχουν σκιές γύρω από αυτήν την υπόθεση. Κύριε οικονόμου, τα ζητήματα είναι σύνθετα. Να περιμένουμε λίγες ώρες να δούμε τι θα πούνε οι καθήλυνα μόδι. Άρα περιμένετε κι εσείς απαντήσεις από τον κύριο Καμένο. Δεν σας έχουν καλύψει μέχρι τώρα τοποθετήσεις του? Κοιτάξτε, λέω ότι εγώ εδώ πέρα δεν μπορώ να πω τι θα πει κάποιος μετά από 5 ώρες. Βεβαίως, νομίζω ότι θα δοθούν προς όλους αυτές οι απαντήσεις, όχι προς εμένα προσωπικά. Πάντως η πόλη ακυρώθηκε. Ή προς κόμμα. Έλεξε η υπόθεση αυτή, έτσι. Έτσι φαίνεται. Αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι επειδή στο παρελθόν στη χώρα έχουν βρεθεί, όχι από το κόμμα μας ή από το κόμμα που συγκυβερνά, αλλά από άλλα κόμματα, υπουργοί, και απέναντι στη δικαιοσύνη. Και κύριε όχι σε κανένα συμψηφισμό. Λέω, λέω. Πάμε κύριε στον κύριο Κουμουτσάκο. Να τελειώσω με αυτό και. Ναι, αλλά πάτε έχετε να όλο το χρόνο. Όχι κανένα χρόνο. Παλιά. Λέω ότι ο ελληνικός λαός απαιτεί διαφάνεια και κοινωνική λογοδοσία. Εντάξει, διότι στο παρελθόν ματώσαμε και πονέσαμε και πληρώσαμε και κάποιοι βρίσκονται στη φυλακή και στα δικαστήρια. Αυτό ήθελα να πω. Νομίζω ότι ανεξαρτήτως κόμματος συμφωνούμε. Έτσι δεν είναι? Κουμουτσάκο, γιατί ένα ερώτημα είναι εδώ. Αν θεωρείτε ότι όλη αυτή η ιστορία, για όλη αυτή την ιστορία έχει μόνο